έγινε ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, προκάλεσαν οι καταλήψεις σε 33 σχολεία της Κρήτης για εθνικά ζητήματα και με την εμφάνιση πανό σε σχολεία, τα οποία ανέγραφαν ότι η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία και αγέραστη η μνήμη του Κατσίφα. Και όλα αυτά με φόντο διαδικτυακά καλέσματα με πρόσχημα το Μακεδονικό και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η αιτιολογία δυστυχώς κινείται σε μια κατεύθυνση η οποία δεν έχει βάση μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, το να βάνεις σαν σύνθημα «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία», νομίζω ότι αντιβαίνει το βασικό πόλο της διαδικασίας της μάθησης, η οποία θεωρεί το σχολείο σαν προπήριο της δημοκρατίας. Ενώ στιγμές έντασης επικράτησαν το μεσημέρι στο Καπετανάκιο, όταν ομάδα νεαρών κουκουλοφόρων κατέβασε το πανό μαθητών, στο οποίο αναγραφόταν το σύνθημα «Έξω φασισμός από τα σχολεία». Γύρω στη μία η ώρα ενημερώθηκα ότι έξω από την πύλη του σχολείου έχουν μαζευτεί κάποιοι κουκουλοφόροι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια συμμορία της Χρυσής Αυγής, η οποία έλεγε το γνωστό σύνθημα της Χρυσής Αυγής, «Έμα τη μη Χρυσή Αυγή», κρατούσε πέτρες, είχε καλυμμένα τα πρόσωπα, είχε ήδη κατεβάσει το πανό των μαθητών. Οι νεαροί κρατούσαν πέτρες και φώναζαν συνθήματα, με τους μαθητές ωστόσο να διατηρούν την ψυχραιμία τους. Ευτυχώς ο φύλακας επιλήφθηκε του προβλήματος αμέσως, έκλεισε την πύλη, παρέμβηκε ο σύλλογος και εγώ προσωπικά για να δούμε τι γίνεται. Συγκρατήθηκαν οι μαθητές γιατί έχουν δημοκρατική παιδεία. Όμως οι παρευρισκόμενοι εθνικιστές επέμεναν να προκαλούν με ιδεολόγιο, με συνθήματα. Κρατούσαν στα χέρια τους πέτρες. Είχαν βάλει στα κεφεδρία από πέτρες στο παγκάκι απέναντι. Σφοδρή ήταν και η αντίδραση από τον Δήμαρχο Χερσονήσου, ο οποίος τονίζει την ανάγκη απενεργοποίησης των επικίνδυνων, φοβικών και μυσαλόδοξων συνδρόμων που ο αντιδημοκρατικός εθνικισμός επιχειρεί να μεταφέρει. Δημαγωγικά παιχνίδια εξέγερσης και εθνικιστικές καταλήψεις που παρουσιάζουν τη δημοκρατία ως καθεστώς ανομίας δεν έχουν θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες των Μαλίων και της Χερσονήσου. Ο εθνικισμός και οι διχαστικές απόψεις του παρελθόντος είναι η νέα πραγματικότητα και η άνοδος της ακροδεξιάς υπέρτατη απειλή σε όλη την Ευρώπη. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε απλά παρατηρητές, πρέπει να αφυπνίσουμε τις τοπικές κοινωνίες και να εμπνεύσουμε την νεολαία μας απενεργοποιώντας τα επικίνδυνα, φοβικά και μυσαλόδοξα σύνδρομα που ο αντιδημοκρατικός εθνικισμός επιχειρεί να μεταφέρει. Σύμφωνα με τον Γιάννη Μαστοράκη, το πανό από το Γελ Μαλίων έχει αποσυρθεί. Εμείς δεν χαρίζουμε τα παιδιά μας σε κανέναν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να τα επηρεάσουν κακώς προς εθνικιστικές διαδικασίες. Ο Γιώργος Τερζάκης προανήγγειλε το άνοιγμα διαλόγου στα σχολεία, προκειμένου τα παιδιά να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τη δική τους σκέψη και άποψη. Και ήδη από αύριο οι καθηγητές μας, οι δάσκαλοί μας στα σχολεία θα ανοίξουν το διάλογο με τα ίδια τα παιδιά για όλα. Για όλα. Η άγνοια είναι ο βασικός κίνδυνος. Και ο ρατσισμός και ο φασισμός καταπολεμούνται με τη μάθηση, με τη γνώση. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν μαθητικά συλλαλητήρια, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης. Στην Αθήνα η διαδήλωση έγινε εναντίον των μαθητικών καταλήψεων, ενώ στην πορεία στα προπήλαια παρίσπρισαν κουκουλοφόροι, οι οποίοι έσπασαν με πέτρες τζαμάριες και κατάστημα τράπεζας.